Έχουμε μαζί μας τον φίλτατο ιατροδικαστή, τον Μάριο τον Ματσάκη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Μάριο. Καλημέρα. Λοιπόν, ήθελα έτσι με τη δική σου εμπειρία, τα δικά σου μάτια και τη σκέψη να μου πεις λίγο για το έβριμα της νεκροτομής, και επειδή διάβαζα και κάποιες προτροπές προς τους παιδιάτρους που έχεις κάνει, ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό. Καταρχήν πες μου, όταν λέμε γρίπη Α, τι εννοούμε και πόσο επικίνδυνη είναι αυτή σε σχέση με αυτό που εμείς ακούμε συνέχεια περί γρίπης? Βεβαίως, δεν είμαι το πλέον κατάλληλο άτομο για να μιλώ για τη γρίπη Α. Υπάρχουν οι πνευμονολόγοι και οι λοιμοξιογόνοι. Είναι πιο κατάλληλα καταστισμένοι. Εγώ μιλάω σαν ιατροδικαστής από τις δικές μου τις γνώσεις και από τις γνώσεις που αφορούν την ιατροδικαστική. Η γρίπη Α είναι μια σοβαρή μορφή γρίπης. Είναι μαζί μας για δεκαετίες. Είναι αυτή που προκάλεσε τη μεγάλη πανδημία του 1918, που σκότωσε εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, και προκαλείται από ένα ιό, ο οποίος βεβαίως μεταλλάσσεται συνεχώς, αλλάζει μορφές. Μάλιστα. Και έτσι έχουν παρουσιαστεί δεκάδες, ίσως εκατοντάδες διαφορετικές μεταλλάξεις του ίδιου ιού. Μάλιστα. Προκαλούν γρίπη στον άνθρωπο, προκαλούν γρίπη σε ζώα, στα πουλερικά, στους χείρους, ναι, ακόμη και σε σκύλους και σε άλλα ζώα. Μαρία μου, να ρωτήσω κάτι. Επειδή ήσουν εκ μέρους της οικογένειας στην διαδικασία της νεκροτομής, έχεις δει ότι μπορεί εκεί να έχουμε και κάποια ιατρική αμέλεια? Υπάρχει αυτή η υποψία, και αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η διερεύνηση. Μάλιστα. Γίνεται μια θανατική ανάκριση αυτή τη στιγμή. Η θανατική ανάκριση αρχίζει με την νεκροψία-νεκροτομή και συνεχίζεται με μια πιο πλήρη διερεύνηση του όλου θέματος. Υπάρχει αυτή η υποψία, γι' αυτό και η οικογένεια διόρισε δικό της ιδιότητα ιατροδικαστή να είναι παρόν στην νεκροτομή. Και πιστεύω ότι όχι μόνο η αστυνομία μέσω της θανατικής ανάκρισης, αλλά και ίσως και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε αυτά να κάνει μια δική του διερεύνηση του θέματος. Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Έχεις κάνει μια δήλωση, και μάλλον είναι προτροπή προς τους παιδιάτρους, για το ταχύρυθμο τεστ για τη γρίπη. Κάπου είπες ότι όταν είναι αρνητικό δεν είναι αξιόπιστο. Ναι. Αυτή ήταν η πληροφόρηση που είχα χθες από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας. Βεβαίως έκανα και εγώ μια δική μου μελέτη αργότερα, και το όλο θέμα είναι το εξής. Γίνονται κάποια ταχύρυθμα τεστ, όχι μόνο ένα, υπάρχουν διάφορες μορφές των τεστ, τα οποία μπορεί να δείξουν αν είναι γρίπη Α ή όχι. Αυτά τα τεστ, τα ταχύρυθμα, τα πλήστα από αυτά, δεν είναι αξιόπιστα. Δηλαδή μπορεί να δείξουν ότι δεν είναι γρίπη Α, ενώ να είναι. Ναι. Αυτό που έχει σημασία, και είναι αυτή η ουσία της όλης δικής μου προτροπής προς τους παιδιατρούς, δεν είναι τι θα δείξει ένα ταχύρυθμο τεστ, αλλά ποια είναι η κλινική εικόνα του ασθενούς. Αν ο ασθενής είναι βαριά άρρωστος, αν έχει δύσπνοια, δεν αναπνέει καλά, αν έχει πολύ ψηλό πυρετό, αν κάνει έμετρους και διάρειες, αυτά είναι συμπτώματα σοβαρά για τα οποία ο γιατρός πρέπει να παραπέμψει σε νοσοκομείο. Ό,τι και να δείξει ένα τεστ που μπορεί να κάνει στο γραφείο του. Μάλιστα. Αυτή είναι η θέση μου. Δηλαδή η κλινική εικόνα είναι το σημαντικό, και όχι τι θα δείξει ένα τεστ. Αν είναι Α ή Β ή κάτι άλλο γρίπη. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάρια Ματσάκη, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που είσαι μαζί μας. Έτσι που είμαστε εδώ στα